Η διατύπωση που κάνουμε στο βιβλίο περί αυταρχικού νεοφιλελευθερισμού επιχειρεί κυρίως να δείξει μία τάση και όχι τόσο την εδραίωση ενός παγιωμένου καθεστώτος, και το αναφέρουμε σαν μία παράδοξη διασταύρωση ακριβώς γιατί σε επίπεδο ιδεολογικού περιεχομένου ο αυταρχισμός προκρίνει πρακτικές καταστολής και περιστολής δικαιωμάτων και από την άλλη πλευρά ο νεοφιλελευθερισμός μιλάει για το φάσμα απελευθέρωσης αγοράς, ελαχιστοποίησης του κράτους, κάτι το οποίο σε επίπεδο περιεχομένου δεν φαίνεται να είναι συμβατό. Αλλά σε επίπεδο μορφών διακυβέρνησης βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση και πριν την πανδημία, αλλά η ίδια η πανδημία αποτελεί ένα όχημα για την σκλήρινση αυτής της κατεύθυνσης και την διαμόρφωση πολιτικών που συνδυάζουν αυταρχικές πρακτικές με την ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού κράτους. Ιδιαίτερα από την μεγάλη ύφεση του 2008 και μετά, η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε σχήματα υπευθυνοποίησης των πολιτών σε πάρα πολλές χώρες. Υπάρχουν σημαντικές διανοήτριες όπως η Ruth Lister, η οποία έχει προσπαθήσει να επεξεργαστεί και να διαμορφώσει ένα θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το πώς η ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη έρχεται και λειτουργεί νομιμοποιητικά στην κοινωνική πολιτική για την υποχώρηση του κράτους και την τόνωση των ευθυνών των πολιτών. Και εκεί πέρα μπορούμε να δούμε πολλές ιδιότητες. Μπορούμε να δούμε καταρχάς αυτό το οποίο η Lister ονομάζει ένα νέο συμβόλαιο ευημερίας, New Welfare Contract. Ουσιαστικά λέει ότι τα σύγχρονα κράτη προσπαθούν να απεμπολίσουν εντελώς τα κοινωνικά δικαιώματα από την πολιτική τους ατζέντα. Και μάλιστα το λένε με έναν τρόπο ιδιαίτερα εύγλωτο, γιατί αναφέρονται στην απεξάρτηση των πολιτών από τις κοινωνικές παροχές. Να μην εξαρτώνται οι πολίτες από τα κοινωνικά δικαιώματα, να μην εξαρτώνται από τη μέρημνα του κράτους. Η ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη είναι ένα σχήμα που διαμορφώνεται διεθνώς σαν κυρίαρχη τάση, αλλά ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, στη χώρα μας το είδαμε να επικρατεί σαν μοντέλο διαχείρισης. Δηλαδή, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη, σε μια πανδημική κρίση, οι πολίτες θα έπρεπε να κοιτάξουν μόνοι τους τις ζωές τους και θα έπρεπε μόνοι τους να καταφέρουν να σωθούν από μια πραγματική υπαρκτή υγειονομική απειλή. Και βλέπουμε ότι όλο αυτό το σχήμα της ατομικής ευθύνης είναι ένα μέσο προκειμένου να προωθήσουμε τις απορριθμίσεις και τις αποδιαρθρώσεις που θέλουμε στο κοινωνικό κράτος. Τη στιγμή που ψήφισαν, για παράδειγμα, τον πτωχευτικό νόμο, δηλαδή ένα νόμο ο οποίος έριξε οποιοδήποτε πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας για την περιχρεωμένα νοικοκυριά, με απλά λόγια, οι τράπεζες παίρνουν τα σπίτια του κόσμου μέσα σε μια συγκυρία όπου η ίδια κυβέρνηση λέει μείνετε σπίτι και το κυρίαρχο σύστημα είναι να το μένουμε σπίτι, την ίδια στιγμή έλεγαν δεν θα βγείτε να διαδηλώσετε και να διαμαρτυρηθείτε όπως έχετε δικαίωμα σαν πολίτες για μια τέτοια αντικοινωνική μεταρρύθμιση, γιατί μεταδίδεται τον ιό. Άλλες διαστάσεις που μπορεί να περιέχει η ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη είναι η καλλιέργεια πολιτών με αισθήματα φιλοδοξίας και προοπτικών. Το πώς δηλαδή οι πολίτες θα πρέπει να διαπλάθονται από μικρή ηλικία στο να είναι καριερίστες. Να είναι άτομα τα οποία κοιτάνε το ατομικό του συμφέρον, κοιτάνε να είναι ανταγωνιστικοί προς τον άλλον και να μην έχουν κανένα χαρακτηριστικό αλτουρισμού ή αλληλεγγύης. Αυτό είναι ένα σύμφυτο με την ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού χαρακτηριστικό. Η επιλογή ενός προσώπου από την ακροδεξιά για το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας δείχνει ακριβώς ότι η διαχείριση της πανδημίας δεν είναι με υγειονομικούς και κοινωνικούς όρους, αλλά αντίθετα συντελείται με ένα πλαίσιο αυταρχικοποίησης και ένα πλαίσιο όπου ουσιαστικά προωθείται ένα άλλο σχέδιο που περισσότερο υπηρετεί τους στόχους της οικονομίας σε επίπεδο ολιγαρχών και συμφερόντων φυλαπροσκύμενων στην κυβέρνηση, παρά σε ένα σχέδιο που προσπαθεί να διασφαλίσει και να θωρακίσει τη δημόσια υγεία. Με την επιστράτευση εντός εισαγωγικών των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες συνοδεύονται με πολύ καλές αποζημιώσεις για τους σκοπούς αυτούς.
η οικονομική κρίση του 8, το ζήτημα διαχείρισης του προσφυγικού το 15, η κλιματική κρίση, όλα τα άλλα τα οποία συμβαίνουν, αλλά και η πανδημία, είναι μορφές που προχωράνε προς μια ίδια κατεύθυνση, μια κατεύθυνση που ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια μεγαλύτερη απορρίθμιση του κοινωνικού κράτους και μια πιο βίαιη και πιο σκληρή περιστολή στα κοινωνικά δικαιώματα και στις ατομικές ελευθερίες. Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που λέει ότι τώρα δεν είναι ώρα για δικαιώματα, τώρα δεν είναι ώρα για κοινωνικές παροχές, αλλά αντίθετα τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να βάλουμε αυταρχικά κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ωστόσο, η κρίση στην κοινωνική πολιτική προϋπάρχει της οικονομικής κρίσης, πόσο μάλλον της πανδημικής κρίσης. Και προϋπάρχει γιατί ακριβώς είναι μια κρίση η οποία επικουρείται από το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο και από το ιδεολογικό σχήμα που το πλαισιώνει. Είναι μια κρίση η οποία είναι επιθυμητή. Εφόσον ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια ιδεολογία η οποία μισεί το κοινωνικό κράτος, μισεί τα κοινωνικά δικαιώματα, μισεί οποιαδήποτε φορολόγηση των πλουσίων εις όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Δεν υπάρχει πλαίσιο δημοκρατικής διακυβέρνησης χωρίς να διασφαλίζει κάποιες στοιχειώδεις δικλείδες ασφαλείας σχετικά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη διαβίωση με όρους επαρκής σε υλικό αλλά και πνευματικό επίπεδο. Είναι μαζί αυτά τα πράγματα, είναι μαζί το πλαίσιο της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι μαζί επίσης το πλαίσιο της διάβρωσής τους. Δεν γίνεται να έχεις δημοκρατία χωρίς κοινωνικά δικαιώματα, δεν γίνεται να έχεις δημοκρατία χωρίς μια ζωή με νόημα και μια ζωή αξιοβίωτη. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε και το μόνο που μπορούμε να επιδιώξουμε είναι να ανασυσταθούμε, να ανασυγκροτηθούμε και να παλέψουμε ξανά. Όταν πέφτουμε πρέπει να ξανασηκωθούμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν είναι από ιδεολειψία ή από πολυτέλεια, αλλά αντίθετα, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει να ελπίζουμε ξανά.